πρωταγωνιστής του μύθου είναι ένα ηρωικό ηγετικό πρόσωπο, ένας βασιλιάς. Μας θυμίζει τον βασιλιά Αλέξανδρο και τον μύθο ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Είναι ο πόθος ενός λαού που βεβαιώνει την ύπαρξή του μέσα από την πεποίθηση ότι ο ήρωάς του είναι αθάνατος και είναι διαρκώς παρόν σε όλη την ιστορία του, σε όλες τις δοκιμασίες και σε όλες τις κρίσεις. Η αθανασία του μαρμαρωμένου βασιλιά παραμένει στο μεσοδιάστημα της δοκιμασίας του λαού το στοιχείο της ελπίδας του. Απόδειξη πως είναι ο ίδιος αθάνατος, όπως και ο λαός του είναι και αυτός αθάνατος. Αναδίδει μια νοσταλγία σε μια εποχή που ο άνθρωπος προχώρησε μπροστά, υποτίθεται. Και το πρόσωπο αυτό παίρνει διαστάσεις εσχατολογικές. Γίνεται η υλοποίηση μιας εσχατολογικής προφητείας σε μια εποχή που θα θυμίσει την Αποκάλυψη. Ο μύθος αυτός έθρεψε επί 400 χρόνια τους Ρωμιούς κάτω από την Οθωμανική σκλαβιά. Αλλά ακόμα και σήμερα ο μύθος αυτός εξακολουθεί να υπάρχει. Και είναι γνωστό ότι οι ίδιοι οι Οθωμανοί έχουν ένα σημείο μέσα στην Αγία Σοφία που εκεί λένε δεν μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το μέρος. Και αυτό σχετίζεται με το μύθο του μαρμαρωμένου βασιλιά. Από τότε που έπεσε η Κωνσταντινούπολη, περάσανε 5,5 αιώνες. Η πόλη σήμερα λέγεται Ισταμπούλ. Σημαίνει Ιστιμπόλη. Μέχρι να επικρατήσει ο Μουσταφά Κεμάλ, οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι κάτοικοι τη λέγανε Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια επευλήθηκε δια νόμου η λέξη Ισταμπούλ, όπως επευλήθηκε η λέξη Ισνίκ, Ισμίτ, Ισμίρ, που βγαίνουν όλα από το εισαγωγικό Ιστί, το Βυζαντινό. Άρα σε ποια κατάσταση σήμερα η Κωνσταντινούπολη, πολύ βέβαια έχετε πάει σαν τουρίστες και την έχετε δει. Ας δούμε τι γράφει ένας πολύ γνωστός Τούρκος συγγραφέας, ο Ορχάν Παμούκ, που πήρε πέρσι το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη. Λέει, περπατούσα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη και έχω την αίσθηση ότι ζω σε ένα φάντασμα. Αυτή η πόλη μοιάζει να μην είναι η πραγματική αληθινή Κωνσταντινούπολη. Βλέπω στους δρόμους χιλιάδες άγνωστες φυσιογνωμίες, χιλιάδες επίτηδες που ήρθαν από τα βάθη της Ανατολίας με ένα βάρος στο κεφάλι, χιλιάδες ξένοι που δεν είναι κάτοικοι αυτής της πόλης. Δεν ανήκουν στο φυσικό περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης. Πού είναι η αληθινή Κωνσταντινούπολη? Που είναι οι Έλληνες που κοσμούσαν κάποτε τις ιστορικές περιοχές και έδιναν τον τόνο τους στη ζωή της πόλης. Έχει αλλάξει τόσο πολύ η πόλη που εγώ ο ίδιος αισθάνομαι ότι είμαι ένας ξένος, ένας μετανάστης στην ίδια μου την πατρίδα. Θυμάμαι, και τελειώνει ο Χάν Παμού, θυμάμαι λέει σε ένα στενό του Γαλατά κάποιον κύριο Σοκράτη που είχε ένα γαλακτοπολείο. Σήμερα ο Σοκράτης δεν είναι πια εδώ. Στο ίδιο μέρος κατοικούν κάποιοι άγνωστοι που ήρθαν από τα βάθη της Ανατολίας. Ο Κωνσταντινούπολης κρύβει και πολλά μυστικά. Πριν από 20 χρόνια είχε γράψει ένας φίλος μου που είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, σπούδαζε και αυτός τουρκολογίας στο Παρίσι. Και έγραψε το εξής χαρακτηριστικό. Αφού περιδιάβηκε τους δρόμους της πόλης. Ανεβαίνοντας στην κορυφή του κερατίου, στο λόφο που ήταν η μεγάλη εκκλησία του Παπακράτορος, εκεί όπου βρίσκονταν, όπως λένε οι αυτοκρατορικοί τάφοι των Γονινών και των Παρελόγων, και σήμερα είναι το ιστορικό τέρμανος του Πορθητή, το Φατίχ, που είναι και θρησκευτικό κέντρο των Ισλαμιστών, θα αντικρίσεις ξαφνικά στη δεξιά σου πλευρά έναν τάφο με μια χαμηλή σιδερένια περίφραση. Εκεί πάνω σε ένα τείχο αντιστήριξης, έκπληκτος, θα
διαβάσεις μία πλάκα, την οποία ο ίδιος ο μουφτής έγραψε με όλη τη σοβαρότητα της αλήθειας, της τραγικής αλήθειας για τον ίδιο, απευθυνόμενος στο ποιμιό του. Η πλακέτα έγραφε με σαφήνεια στα τουρκικά. Το Ισλάμ δεν επιτρέπει να ανάβετε κεριά, ούτε να κρεμάτε κουρέλια, ούτε να κολλάτε αναθήματα, ούτε να ρίχνετε νομίσματα. Όλα αυτά είναι αμαρτίες. Μάταια όμως για τον εκπρόσωπο της μουσουλμανικής θρησκείας. Ακριβώς στο ίδιο μέρος θα έπρεπε κανείς κάποια κεριά να καίνει, κάποιο ανάθημα, κάποια μαντίνα να κρέμονται στα γύρω δέντρα. Ζωντανές μαρτυρίες κάποιας χαμένης τραγικής θρησκευτικής συνείδησης. Και σήμερα στη σημερινή Τουρκία υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιες συνειδήσεις χαμένης θρησκευτικότητας. Εκατομμύρια συνειδήσεις που αγωνιούν, προσπαθούν να βρουν τις ρίζες τους. Έχουν αντιληφθεί πλέον ότι αυτό το επίσημο ταμπλό που τους έχουν βάλει, η επίσημη ετικέτα, δεν ανταποκρίνεται. Γι' αυτό και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 8 χρόνια, από το 2000 και μετά, πουληθήκαν 8 εκατομμύρια Ιντζίλ στην Τουρκία, ένας αριθμός τεράστιος που έχει βάλει σε ανησυχία τις αρχές ασφαλείας και ακόμα και αυτές οι ιεραποστολές των Προτεσταντών που έρχονται από την Αμερική και πηγαίνουν εκεί πέρα, έκπληκτοι βρίσκουν μια τεράστια ανταπόκριση. Και όπως είχε γράψει πριν από 4 χρόνια η τουρκική επιθεώρηση από το ΕΡΤ, όλοι αυτοί που τρέχουν πίσω από αυτούς τους που ανοίγουν τα γραφεία των θρησκευτικών αποστολών, το μόνο που κάνουν θέλουν να επιστρέψουν στην πατρογονική τους θρησκεία. Αλλά ποια ήταν η πατρογονική τους θρησκεία? Δεν ήταν άλλη παρά η ελληνική ορθοδοξία. Η Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν η μεγαλύτερη αστική συγκέντρωση του ελληνισμού σε όλη την ιστορία του ελληνισμού. Είχε περίπου 350.000 Έλληνες Ρωμιούς Χριστιανούς Ορθόδοξους. Σήμερα τι έχει ακόμη? Πώς διαμορφώθηκε όλη αυτή η κατάσταση? Από το 1950 και μετά υπήρξε πλέον μια συστηματική πολιτική εξολόθρευσης του ελληνοχριστιανικού στοιχείου, την αδιαφορία όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που αδιαφόρησαν με εγκληματικό τρόπο. Δύο ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία που καθορίζαν τη στάση και την πολιτική της Τουρκίας έναντι της ελληνικής ομογένειας. Πρώτον, η διάσταση της ομιλίας και ο χειρισμός της ομογένειας σαν έναν μοχλό πίεσης ως επίτευξη των τουρκικών στόχων και δεύτερον, η σταδιακή εξολόθρευση της ομογένειας. Και θα κλείσουμε το εξής καταστατικό. Όταν πάει κανείς στη σχολή αυτά τα εξαρτικά στην Άγκυρα και έχω τύχει να πάω προσωπικά, υπάρχουν δύο ρητά που δεσπόζουν κοντά στις κεντρικές πύλες και που είναι ευδιάκριτα για τους επισκέπτες της σχολής. Το πρώτο λέει «Σου ουιούρ ντουσμάν κοιμάς», που σημαίνει «το νερό κοιμάται, αλλά ο εχθρός δεν κοιμάται». Και το δεύτερο «Τουρκλερίν εν πουδιούκ ντουσμάν ρους δίρ γιουνάν οικί». Ο μεγαλύτερος εχθρός των Τούρκων είναι ένα ο Ρώσος και δύο ο Έλληνας. Και τα δύο αυτά συνθήματα δείχνουν ακριβώς τα αισθήματα που θέλει να καλλιεργεί το τουρκικό καθεστώς. Τα έντονα στοιχεία ανθεληνισμού που έχει καλλιεργήσει από τότε που επιβλήθηκε το κεμαλικό καθεστώς, που είναι βαμμένο με το αίμα των εθνοκαθάρσεων που γίνανε στους Έλληνες, στους Αρμένους, στους Ασσύριους και τα τελευταία χρόνια στους Κούρδους της Μικράς Ασίας.